Την προηγούμενη Δευτέρα εξελίχθηκε μια σημαντική δίκη στο Τριμελές Πλημμυλιωδικείο Χαλκίδας. Διήρκησε περίπου όλη την ημέρα. Πελάτησά μου η πολιτικό ενάγουσα απέδειξε τελικά στο δικαστήριο ότι η γυναικολόγος που την παρακολουθούσε κατά το έτος 2007 την έπειθε ότι εγκυμονούσε, κυοφορούσε και με την πειθό που ασκούσε πάνω της ως επιστήμον ιατρός κατόρθωσε την πρώτη φορά να της αποσπάσει ένα χρηματικό ποσό για να την υποβάλει σε άμβλωση, ενώ τη δεύτερη φορά δεν το κατόρθωσε διότι κάτι κατάλαβε η ίδια, απευθύνθηκε στο ιασό το οποίο με ειδικές εξετάσεις απέδειξε ότι δεν υπήρχε καμία κυοφορία. Στη συνέχεια ενήργησε μυστικά μέσω της ασφάλειας και της αγγελίας, προσημειώθηκαν κάποια χαρτονομίσματα και τα οποία τελικά κατασχέθηκαν στα χέρια της γιατρού από άλβρες της ασφάλειας Χαλκίδας. Ξεκίνησε μία δίωξη σε βάρος της που κατέληξε την προηγούμενη Δευτέρα σε μία πρώτη καταδίκη. Εισέπραξε μία ποινή κατά συγχώνευση 29 μηνών αλλά άσκησε έφεση σύμφωνα με τα δικαιώματα που δικαιούται και έχει και θα κριθεί και σε δεύτερο βαθμό ώστε να τελεσιδικήσει. Εμείς πιστεύουμε ακραδάντως ότι η ποινή δεν πρόκειται να αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει το πράγμα, η ενοχή της θεωρώ ότι έχει καταδειχθεί από τον πρώτο βαθμό και θα συνεχίσει έτσι και στο δεύτερο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν συνέπειες, δεδομένου ότι ασκήθηκε, όπως σας είπα, έφεση και μέχρι ότου καταστεί αμετάκλητη η πρωτόδικος απόφαση, θα ασκήσει φυσικά, θα συνεχίσει να ασκεί τα ιατρικά της καθήκοντα. Σε περίπτωση που υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, θα επιληφθεί και ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος έχει εξ αρχής επιληφθεί, αλλά έχει αναστείλει την απόφασή του μέχρι ότου τελειώσουν τα ποινικά δικαστήρια.